Λοιπόν, όπως σας έχω προαναγγείλει, στο πέμπτο μέρος της εκπομπής θα ξεκινήσουμε μία συζήτηση με τον πρόεδρο του Αθλητικού Ομίλου Δαμάστας, τον κύριο Γιώργο Πολυχρονάκη. Η Δαμάστα, βέβαια, αποτελεί ένα σωματείο που έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια να κερδίσει εντυπώσεις όχι μόνο μέσα στον αγωνιστικό χώρο, αλλά και εκτός αγωνιστικών χώρων. Μάλιστα, να πούμε, βρίσκεται στην τελική ευθεία για την επιστροφή στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της Τρίτης Εθνικής. Θα παίξει με τον Αλμυρό, μπαίνοντας στο πρωτάθλημα, βέβαια, μία αγωνιστική αργότερα από τις υπόλοιπες ομάδες. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Πολυχρονάκη. Κύριε Πολυχρονάκη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Επιστροφή στο πρωτάθλημα μετά από 5,5 μήνες, με όνειρα, φιλοδοξίες. Έχετε δημιουργήσει μια ομάδα με μικρό μεσόωρο ηλικία στην Τρίτη Εθνική. Θέλω να κάνετε μια αναφορά και να ξεκινήσουμε με αυτή την αναφορά στο μέτωπο της νέας σελίδας που ανοίγει για την ομάδα της Δαμάστας. Ναι, η Δαμάστα ξεκινάει σε αυτό το πρωτάθλημα από την Κυριακή με μια νέα ομάδα, με νέους παίχτες. Σε αυτή την προσπάθεια την ξεκινήσαμε το καλοκαίρι που μας πέρασε, δίνοντας την ευκαιρία σε μικρότερες ηλικίες παίχτες να παίξουν και να αγωνιστούν σε μια κατηγορία στην οποία οι ευκαιρίες δεν δίνονται εύκολα από άλλες ομάδες. Με παιδιά ταλαντούχα, με πολύ χαμηλό μέσο ηλικίας από 18, 22, 23 χρονών, με όρεξη και φιλοδοξίες για ποδόσφαιρο και να κάνουν το βήμα τους στο παραπάνω. Εμείς είμαστε η ομάδα που θα στηρίξει και θα βοηθήσει αυτά τα παιδιά και θα βοηθηθεί και η Δαμάστα να εκπληρώσουν τους στόχους τους και τις φιλοδοξίες τους. Πιστεύετε ότι αυτή τη γενικότερη φιλοσοφία που έχει υιοθετήσει η ομάδα της Δαμάστας μπορεί να υιοθετηθεί αυτή η φιλοσοφία και από άλλες ομάδες, δηλαδή να δώσουν την ευκαιρία σε νέα ταλέντα, σε νέα παιδιά, στη νέα γενιά να ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο και να παίξουν αυτά τα παιδιά ένα πρωταγωνιστικό ρόλο? Φυσικά. Θεωρώ ότι στο ηρακλειώτικο ποδόσφαιρο υπάρχουν αρκετά ταλαντούχοι ποδοσφαιριστές, υπάρχουν αξιόλογοι παράγοντες, πολύ σοβαρές ομάδες οι οποίες κάνουν πολύ καλή δουλειά σε ακαδημίες, παιδιά με καταξιωμένους προπονητές, τα οποία μπορούν να τα βοηθήσουν και τα παιδιά να βοηθηθούν, νομίζω, και να παίξουν το ποδόσφαιρο σε υψηλές κατηγορίες και να ξεφύγουν από τα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα. Ποιος είναι ο στόχος της ομάδας, της Δαμάστας, στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής? Στόχος είναι να τελειώσει το πρωτάθλημα και να έχουμε όλη την υγειά μας, γιατί με αυτά που βλέπουμε και αυτά που βιώνουμε σε πρωτόγνωρες καταστάσεις όπως αυτές που ζούμε το τελευταίο διάστημα, πρωταρχικός στόχος είναι να έχουμε υγεία. Από εκεί και πέρα θέλουμε να δώσουμε το κίνητρο σε νέα παιδιά να αγωνιστούν, να διακριθούν, η Δαμάστα να καταφέρει να παραμείνει στην κατηγορία και να κάνουμε μια αξιόλογη προσπάθεια και χρονιά όλοι. Ήσασταν όμως από τις ομάδες στη λίστα των ομάδων που είχαν διατυπώσει ενστάσεις για το αν θα πρέπει να ξεκινήσει η Τρίτη Εθνική. Ωστόσο, δημιουργήσατε μια ομάδα, επιστρέψατε στην κατηγορία. Ναι. Και ακόμα συνεχίζουμε να μην θέλουμε. Είμαστε ένα από τους πρώτους που λέγαμε ότι αυτό το πρωτάθλημα δεν έπρεπε να γίνει, καθαρά λόγω κορονοϊού. Φοβόμαστε πάρα πολύ για την υγεία των παικτών. Φοβόμαστε πάρα πολύ και τώρα στο ξεκίνημα πώς ανταπεξέλθουν οι παίκτες μετά από 5-5,5 μήνες αποχής. Αλλά δεν σταματήσαμε να δουλεύουμε πάνω σε αυτό. Όλο το διάστημα των 5 μηνών με τον κύριο Παπαδάκη, ο οποίος είναι και ο φυσικός ηγέτης της ομάδος και έχει κάνει μια τεράστια προσπάθεια, ήρθαμε σε συμφωνία με το Κάντια Μάρης για τη δημιουργία δύο μικρότερων ομάδων, οι οποίες θα στελεχώσουν και τη μεγάλη ομάδα στο μέλλον. Και στόχο μας είναι να παραμείνουμε στην κατηγορία και μέσα από αυτό να εξελιχθούν παιδιά από τη Δαμάστα και να βοηθούν. Ένα πρωτάθλημα ενός γύρου, λίγων αγωνιστικών, πολλές οι ιδιαιτερότητες, αυστηρά τα πρωτόκολλα λόγω κορονοϊού. Θα κυλήσει ομαλά, πιστεύετε, αυτή η αγωνιστική διαδικασία? Το ελπίζουμε.
το έχουμε σαν στόχο. Θεωρώ ότι υπάρχουν αξιόλογοι παράγοντες και τα παιδιά είναι, έχουν κατανοήσει όλη την κατάσταση που επικρατεί. Θεωρώ ότι τηρούν όλες οι ομάδες τα πρωτόκολλα και οι παίχτες οι ίδιοι προσέχουν πάρα πολύ τους εαυτούς τους, μην υπάρξει κάποιο κρούσμα σε κάποια ομάδα, μην να αποφευθούν τα χειρότερα. Αυτό φοβάστε περισσότερο? Ναι. Ναι. Από ό,τι είδα και σήμερα είμαστε στα 4.000 κρούσματα, γιατί να μην το φοβόμαστε? Είναι κάτι που νομίζω ότι απασχολεί πλέον όλους και πρέπει ό,τι ανακοινώνεται εμείς να τηρούμε τα πρωτόκολλα. Ακριβώς. Να κάνουμε τα τεστ κάθε εβδομάδα και να προσπαθούμε για το καλύτερο. Να πάμε στο παιχνίδι της Κυριακής στο γήπεδο του Γαζίου με τον Αλμυρό. Είναι ένα τοπικό ντέρμπι στο Μαλεβίζι, κακά τα ψέματα. Και σίγουρα η ομάδα σας θέλει να ξεκινήσει με το δεξί, να έχει ένα θετικό αποτέλεσμα. Είναι η πρώτη αγωνιστική για εμάς, γιατί την περασμένη εβδομάδα δεν παίξαμε. Σωστά. Θεωρώ μεγάλη τιμή για το Δήμο Μαλεβιζίου και για την περιοχή στην οποία ζούμε να έχει δύο ομάδες στη Γάμα Εθνική, όπως είναι ο Αλμυρός και η Δαμάστα. Και ευχόμαστε και του χρόνου να είναι εκεί. Μακάρι να γίνει ένα πολύ καλό μάτς, να κερδίσει το άθλημα, να φύγουν όλοι υγιείς και ας κερδίσει ο καλύτερος. Πιστεύουμε να είμαστε εμείς καλύτεροι. Αυτό που είπα και στον πρόλογό μου, ότι η ομάδα της Δαμάστας αποτελεί ένα σωματείο που τα τελευταία χρόνια κερδίζει εντυπώσεις όχι μόνο εντός αλλά και εκτός αγωνιστικού χώρου. Και θέλω λίγο να πάμε στην στήριξη και την προσφορά στην κοινωνία από την ομάδα της Δαμάστας, με ενέργειες βέβαια του ηγέτη, όπως είπατε και εσείς, χαρακτηρίζοντας τον κύριο Αντώνη Παπαδάκη. Δόθηκαν εκ νέου τρόφιμα βέβαια για τις ανάγκες του χαμόγελου του παιδιού. Πόσο σημαντικό είναι για ένα αθλητικό σωματείο τρίτης εθνικής, δεύτερης εθνικής, πρώτης εθνικής, ο αθλητισμός βέβαια δεν χωρίζεται σε κατηγορίες, αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, να βοηθά την κοινωνία και να βοηθά νέα παιδιά και ανάγκες που έχουν η οικογένεια? Κοιτάξτε, ο αθλητικός όμιλος Δαμάστας έχει δημιουργήσει μια σχέση στήριξης και προσφοράς όλα αυτά τα χρόνια, τόσο στο χαμόγελο του παιδιού και κατ' επέκταση ο κύριος Παπαδάκης σε όλη την τοπική κοινωνία του Ηρακλείου. Η βοήθειά μας είναι αρκετή στο χαμόγελο του παιδιού, αλλά και σε ανθρώπους που έχουν πραγματικά ανάγκη από τον κύριο Παπαδάκη. Εμείς δεν περιοριζόμαστε εκεί, εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ανατακτά χρονικά διαστήματα, ακόμα και μέσα σε αυτούς τους 5-6 μήνες της καραντίνας. Και το Πάσχα το οποίο έρχεται έχουμε προγραμματίσει διάφορες εκδηλώσεις για να βοηθήσουμε όσο πιο οικονομικά μπορούμε το χαμόγελο του παιδιού. Το μήνυμά σας στη νέα γενιά αθλητών σε περίοδο πανδημίας και κορονοϊού ποιο θα μπορούσε να είναι? Να αγαπάνε αυτό που κάνουν, να προσπαθούν για το καλύτερο, να προσέχουν τους εαυτούς τους, γιατί τίποτα δεν αξίζει περισσότερο από την ζωή μας και την υγεία μας. Και το κεφάλι κάτω. Το κεφάλι κάτω για να καταφέρουν και να εκπληρώσουν τους στόχους τους. Σας ρωτώ γιατί οι ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές που αγαπούν, που ζουν, που έχουν όνειρο για το ποδόσφαιρο, παραμένουν εκτός. Πολλοί από αυτούς εκτός προπονήσεων βέβαια. Το ψυχολογικό κομμάτι έτσι επηρεάζεται και υπάρχει επιπτώσεις στο ψυχολογικό σκέλος της ιστορίας που έχει ανοίξει με τον ερασιτεχνικό αθλητισμό? Πάρα πολύ, γιατί ένας αθλητής, ακόμα και ερασιτέχνης, ο οποίος προπονείται καθημερινά, αν αυτούς τους μήνες του απαγορεύεται η είσοδος σε αθλητικούς χώρους να αθληθεί, καταλαβαίνετε ότι οι πειρασμοί θα είναι διαφορετικοί. Δεν θα μπορεί να ανταπεξέλθει όταν θα χρειαστεί στο επιθυμητό επίπεδο άθλησης το οποίο θα πάει στο μέλλον. Νομίζω ότι σιγά σιγά με πολύ αυστηρά υγειονομικά πρωτόκολλα πρέπει να το δουν λίγο και να ξεκινήσουν οι νεαροί αθλητές έστω στις ακαδημίες να κάνουν προπόνηση. Μάλιστα. Είναι πολύ σοβαρό αυτό για τα παιδιά νεαρής ηλικίας, να μην μένουν στο σπίτι με τα τάμπλετ, τα κινητά και να είναι όλη μέρα στο ίντερνετ. Μάλιστα. Προπόνηση θα πραγματοποιηθεί αύριο? Φυσικά, κάθε πρωί. Κανονικά, κάθε πρωί. Μάλιστα. Παραμονή του αγώνα, νομίζω όχι όμως, Όχι. Ξεκούραση. Έχουμε ωράρια, έχουμε...
Ο πρόεδρος θα βρίσκεται στην τελευταία προπόνηση. Καθημερινά είναι ο πρόεδρος. Μάλιστα. Καθημερινά. Κύριε Πολυχρονάκη, θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή επιτυχία και για τον αγώνα της Κυριακής. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ.